Παίρνουμε πάλι στα ίδια. Παίρνει ένα ζήτημα με το νέο οργανόγραμμα που έχει βγάλει το ΕΦΚΑ, όπως λέτε τώρα. Τώρα να σου ενημερώσω ότι λειτουργούμε σε ένα μεταβατικό στάδιο, δηλαδή λειτουργεί και το ΙΚΑ και το ΤΕΒΕ. Δηλαδή μόνο ονομαστικά έχουν αλλάξει. Αλλά τώρα με το καινούριο οργανόγραμμα που εμείς λάβαμε γνώση την Παρασκευή που μας πέρασε, το έλαβε γνώση η Ομοσπονδία και μας ενημέρωσε και ζητάει ο διοικητής του ΕΦΚΑ να δώσουμε τις απόψεις μας μέσα σε δύο μέρες. Ένα οργανόγραμμα το οποίο ενώ έπρεπε να έχει δοθεί στη δημοσιότητα τον Οκτώβριο του 2016, δόθηκε προχθές, χωρίς τη συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το οργανόγραμμα για το νομό Λαστίου, προβλέπεται για το ΕΦΚΑ, μιλάμε τώρα, το οποίο εννοεί σύμπτυξη ΙΚΑ και ΤΕΒΕ, προβλέπει μια τοπική διεύθυνση στον Άγιο Νικόλαο και ένα αποκεντρωμένο γραφείο στη Σιτία και άλλο ένα στην Ιερά Πέτρα. Να σας πω περιληπτικά τι αρμοδιότητες έχει αυτό το αποκεντρωμένο γραφείο. Θα είναι ένα τσέπ κοινωνικής ασφάλισης, όπως το λέμε εμείς, και απλά να το καταλάβουμε. Δηλαδή, θα παρέχει πληροφορίες στους ασφαλισμένους, στους πολίτες, και θα συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις και θα τις διαβάζει στον Άγιο Νικόλαο. Και τις αιτήσεις συνταξιοδότησης στην Αθήνα. Γιατί τώρα, τον Οκτώβριο και μετά, οι αιτήσεις όλες θα βγαίνουν στην Αθήνα κεντρικά. Δηλαδή, αυτό το αίτημα που είχαμε κάνει πριν λίγο καιρό, σαν Δήμος, που ζητάγαμε να ιδρυθεί εδώ πέρα γραφείο συντάξεων. Αυτό έχει φύγει στο περιθώριο, δεν υπάρχει πια ΙΚΑ, λειτουργούμε σαν ΤΕΒΕ και προβλέπεται αυτό που είπαμε, η γενική συντάξη στην Αθήνα. Εμείς φυσικά, αυτό φυσικά, αν το αφήσουμε να γίνει ένα αποκεντρωμένο γραφείο για τη Σιτία, αν θα μιλήσω, κατά την άποψή μου και τη δικιά σας, πιστεύω να συμφωνούμε ομόφωνα, υποβαθμίζει το ρόλο της κοινωνικής ασφάλισης στον τόπο μας, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους συναλλασσόμενους. Γιατί εμείς μέχρι τώρα έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες στον νομό Λαστίου, έχουμε τις χιλιομετρικές αποστάσεις, τη γεωγραφικότητα και όλα αυτά που έχουμε και ζητάμε να διατηρηθεί και έτσι. Εμείς σαν σύλλογος έχουμε στείλει ένα έγγραφο με τις απόψεις μας. Αν θέλετε να στο διαβάσω ή να στο μοιράσω όπως θέλετε, να στο διαβάσω δύο λεπτά. Λαμβάνοντας γνώση του σχεδίου οργανισμού του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το οποίο στο νομό μας προβλέπεται η λειτουργία μιας τοπικής διεύθυνσης Λαστίου Μέδρα των Άγιων Νικόλαο και δύο αποκεντρωμένων τμήματων κοινωνικής ασφάλισης Ιερά Πέτρα και Σιτία, καμιά αναφορά για το Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στη Νεάπολη, εκφράζουμε τη διαφωνία μας, διότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του νομού μας, οι οποίες μέχρι σήμερα ισχύουν. Σας πληροφορούμε ότι ο νομός Λαστίου δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τους άλλους νομούς της Κρήτης, όπου εκεί μπορούν να γίνουν συγχωνεύσεις υποκαταστημάτων και μετακινήσεις προσωπικού. Διότι εκεί υπάρχει ένα μητροπολιτικό κέντρο σε κάθε νομό, εύκολη επικοινωνία με αυτό και η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων επιχειρήσεων και συνταξιούχων κατοικεί κοντά σε αυτό. Ο Άγιος Νικόλαος είναι η πρωτεύουσα του νομού, η Ιερά Πέτρα έχει ιδιόκτητο το κτίριο, είναι η μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη και η Σιτία η πιο απομακρυσμένη περιοχή με κάτι στο δικό δίκτυο και απέχει 70 χιλιόμετρα από τον Άγιο Νικόλαο και τα πιο απομακρυσμένα μέρη της 130 χιλιόμετρα. Ο ρόλος των δύο αποκεντρωμένων τμήματων περιορίζεται στο να πληροφορούν, να παραλαμβάνουν, να ελέγχουν τα αιτήματα των πολιτών και να τα διαβάζουν στην αρμόδια τοπική διεύθυνση Αγίου Νικολάου, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα έκδοση οποιασδήποτε απόφαση. Περιληπτικά από τα αποκεντρωμένα τμήματα Ιερά Πέτρας και Σιτίας αφαιρούνται αρμοδιότητες και κατά συνέπεια υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες, όπως η έκδοση αποφάσεων προαιρετικής ασφάλισης, αναγνωρίσεων χρόνων ασφάλισης σε στρατηγικές υπηρεσίες, πράξεων για απώλεια ασφαλιστικών βιλιαρίων, αποφάσεων επιστροφής αγριοστήτων καταληκτών εισφορών, η έκδοση πράξεων επιβολής φορών, καθώς και η δυνατότητα πληρωμής και ρύθμισης των οφειλών. Η έκδοση αποφάσεων για χωρίσεις επιδομάτων ασθενείας, μητρότητας και άλλων παροχών σε χρήμα. Οι αιτήσεις θεραπείας και ενστάσεις, δηλαδή ασφαλισμένων και εργοδοτών, θα παραλαμβάνονται από τα αποκεντρωμένα τμήματα και θα διαβάζονται στον Άγιο Νικόλαο, όπου θα εκδικάζονται με αποτέλεσμα τη μετακίνηση των ενισταμένων, των δικηγόρων τους και των μαρτύρων. Επειδή με το προτινόμενο τελικό σχέδιο οργανισμού ΕΦΚΑ θα υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία ασφαλισμένων εργοδοτών και συνταξιούχων, ζητάμε να λειτουργήσουν τοπικές διευθύνσεις σε Σιτία και Ιερά Πέτρα και Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στην Νεάπολη. Επίσης, για τον αποτελεσματικό έλεγχο στον νομό μας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων, θεωρούμε αναγκαία την ύπαρξη αποκεντρωμένου τμήματος ελέγχων ασφάλισης στην Ιερά Πέτρα ή τη Σιτία. Πάγια θέση του συλλόγου μας ήταν η λειτουργία τριών υποκαταστημάτων ΙΚΑ στον νομό μας μέχρι σήμερα και το ίδιο ζητάμε να ισχύσει και σήμερα με τη λειτουργία τριών τοπικών διευθύνσεων σε Άγιο Νικόλαο, Ιερά Πέτρα και Σιτία. Επειδή με το προτινόμενο τελικό σχέδιο οργανισμού ΕΦΚΑ υποβαθμίζεται η κοινωνική ασφάλιση και υποβαθμίζονται οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες στον νομό, και από τη μέχρι τώρα αποκεντρωμένη δομή υπηρεσιών προχωρείται σε συγκεντρωτικές δομές, ζητούμε να κάνετε αποδεκτές τις προτάσεις μας για όφελος των τοπικών κοινωνιών και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών. Καλούμε τους αιρετούς εκπροσώπους του νομού και συλλόγους, εμπορικούς, αγροτικούς, συνταξιούχων
να λάβουν θέση να υποστηρίξουν την πρότασή μας προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ασφαλισμένους συνταξιούχους και εργοδότες του τόπου μας. Θέλω να ζητήσω τη στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου και παραπέρα ο Δήμος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, πιέσεις πολιτικές, οτιδήποτε άλλο, προκειμένου αυτό να παραμείνει στα χαρτιά, να τροποποιηθεί και να αλλάξει για να έχουμε και εδώ τοπικές διευθύνσεις και στην Ιστία και στην Ιερά Πέτρα. Εγώ ότι θα πρέπει να βγάλουμε μία ανακοίνωση, ένα ψήφισμα σαν Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο να είναι και σε έντονο ύφος, κάνοντας αποδεκτές τις προτάσεις της συνδικαλιστικής ηγεσίας του ΙΚΑ στην κατεύθυνση αυτή την οποία μας λένε. Δεν μπορεί τώρα η Ιστία να μην θεωρηθεί από όλους, έχει αναγνωριστεί εξάλλου μέχρι τώρα, να μην θεωρηθεί ότι έχει μια ιδιαιτερότητα.